Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Κασιμάτη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Το Έκιον Κίνημα είναι μαζί σας. Θα υποστηρίξει αυτή την πλεύση ελευθερίας, θα υποστηρίξει τις θέσεις σας. Τώρα ακούγομαι. Θα δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Σταθό για να το πω πιο δυνατά. Ναι, έχω δυνατή φωνή στα δόρια. Είναι ξεχωριστή η τιμή μας σήμερα. Λυπόμαστε που το αίτιον, η αίθουσα του αίτιον είναι τόσο μικρή, παρότι είναι μεγάλη, για να χωρέσει όλον αυτόν τον κόσμο. Έχει γεμίσει η αυλή, είναι κόσμος πάρα πολύ όρθιος μέσα, είναι κόσμος ο οποίος τον είναι απ' έξω, ακούει απ' έξω, μακάρι να μας ακούει απ' έξω. Χαιρόμαστε που εμείς ως ένα κίνημα ιδεών στεκόμαστε στο πλευρό μιας κίνησης που έχει ως ενός πολιτικού κόμματος πλέον, μιας πολιτικής πραγματικότητας, μιας παρεμβατικής πολιτικής πραγματικότητας που στέκεται με έγνοια, και θέλω να χρησιμοποιήσω και να επιμείνω σε αυτή τη λέξη, με έγνοια πάνω στα προβλήματα του τόπου μας και του λαού μας. Να είσαι καλά, Ζωή, χαιρόμαστε που είσαι εδώ σήμερα, χαιρόμαστε που είστε όλοι εσείς εδώ σήμερα, και ανοσχόμεν τας καρδίας που λένε, να έχουμε ψηλά τις καρδιές μας και να ελπίζουμε. Και μακάρι αυτό το όμορφο καραβάκι να μας πάει μακριά, να πάει εκεί που αξίζει στην πατρίδα μας και αξίζει στο λαό μας. Να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κώστας Ζικογιάννης, είμαι δικηγόρος και έχω την χαρά να σας καλωσορίσω σήμερα στην εκδήλωση αυτή της πλεύσης ελευθερίας. Στην εκδήλωση στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω μαζί με τον καθηγητή μου τον κύριο Γιώργο Κασιμάτη και βέβαια με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω με εισαγωγές. Θα προχωρήσω σε μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος του σημερινού, της ουσίας του θέματος του σημερινού, κάνοντας και μια σύντομη αναφορά στο τι ψηφίστηκε χθες και πού βρισκόμαστε σήμερα. Στην πραγματικότητα είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς τι συμβαίνει στο ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας και πού βρισκόμαστε. Τα ασφαλιστικά ταμεία υπήρξαν ανέκαθεν η εύκολη λία για την κεντρική εξουσία κάθε φορά που χρειαζόταν ρευστό, πολύ απλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από το πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΙΚΑ, ύπαρξης του ΙΚΑ προπολεμικά, το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε από αυτό υποχρεωτικά με υποχρεωτικό δανεισμό, με έναν αναγκαστικό νόμο. Έκτοτε το ίδιο πράγμα συνέβη ξανά και ξανά, με περισσότερο ή λιγότερο πετυχημένους εφημισμούς στην περιγραφή είτε της ίδιας ενέργειας είτε της αιτίας, η οποία πάντοτε κατέτεινε στο δίθεν δημόσιο συμφέρον, που πολύ συχνά χρησιμοποιείται ως έννοια στην Ελλάδα είτε από την κυβέρνηση είτε από τα ελληνικά δικαστήρια όταν δεν υπάρχουν άλλα επιχειρήματα. Στις πιο σύγχρονες εκδοχές της ίδιας πρακτικής την συναντήσαμε, την γνωρίσαμε ως επενδύση στο χρηματιστήριο, ως δομημένα ομόλογα, ως PSI και πιο πρόσφατα, τελευταία, ως υποχρεωτική ανάληψη και κατάθεση των αποθεματικών των ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτή η επιδεκαετίες αφέμαξη των ταμείων είχε ως εύλογο αποτέλεσμα, μοναδικό εύλογο αποτέλεσμα, την σταδιακή, ολοένα και μεγαλύτερη εξασθένισή τους. Στην πραγματικότητα, το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, αν δεν είχε υποστεί αυτές τις αλλεπάλληλες λαιλασίες, θα είχε τη δυνατότητα, ακόμα και σήμερα, παρά την εκτόξευση της ανεργίας, τη σημερινή, να αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις του μόνο του, χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος. Όταν όμως το ίδιο το κράτος κλέβει κατ' επανάληψη, γιατί αυτό κάνει, κλέβει τα χρήματα που κάθε εργαζόμενος αποταμιεύει για τη σύνταξή του, είναι προφανές ότι το ασφαλιστικό σύστημα καταλήγει να έχει την ανάγκη του κρατικού προϋπολογισμού. Και με αυτό το πρόσχημα της συνεισφοράς της, η κεντρική εξουσία έρχεται κατόπιν να παρέμβει δίθεν σωτήρια για να διατηρήσει τη βιωσιμότητα του συστήματος που η ίδια είχε υπονομεύσει.
Να έρθουμε στο σήμερα όμως. Δυστυχώς η κυβέρνηση Τσίπρα έδωσε σε πολύ σύντομο χρόνο το τελειωτικό χτύπημα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Ήδη πριν την ψήφιση του προθεσμού νόμου, όχι μόνο είχε ξεχάσει, αλλά ουσιαστικά είχε νομιμοποιήσει το πλιάτσικο σε βάρος των ταμείων, υιοθετώντας και αυτή την ίδια πρακτική. Το χειρότερο όμως είναι ότι με το νέο νόμο ουσιαστικά γκρέμισε όση εμπιστοσύνη είχε απομείνει στους πολίτες προς το ασφαλιστικό σύστημα. Όποιον νέον άνθρωπο ρωτήσεις, θα εισπράξεις βεβαίως χλεβασμό ή οργή ή και τα δύο, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα εισπράξεις ταυτόχρονα και μια κοινή διαπίστωση. Σιγά μην πάρουμε σύνταξη εμείς. Πλέον δεν αμφισβητείται το ύψος της σύνταξης, αμφισβητείται η ίδια η ύπαρξη σύνταξης. Σήμερα τα ταμεία πραγματικά δεν έχουν τα διαθέσιμα για να καταβάλουν συντάξεις και επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο ίσως και από το 50% για να αντιμετωπίζουν τις υποχρεώσεις τους. Και είναι βέβαιο ότι δεν είναι βιώσιμα. Μέχρι τώρα η λύση που επιλέχθηκε ήταν οι σταδιακές μειώσεις, είτε οριζόντιες είτε επιλεκτικές, αλλά πια αυτό δεν ήταν αρκετό. Έτσι η κυβέρνηση Τσίπρα κατήργησε ουσιαστικά και οριστικά τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Δηλαδή τη λογική καταβάλω εισφορές που πηγαίνουν σε ένα κουμπαρά και από αυτές θα πάρω σύνταξη, θα μου επιστραφούν δηλαδή οι ίδιες ανταποδοτικά. Δεν το έκανε μόνη αυτή, έβαλε όμως φαρδιά πλατιά την υπογραφή της στην ολοκλήρωση αυτής της εξέλιξης. Χρησιμοποιούνται βέβαια και πάλι εφημισμοί για να περιγραφεί το νέο σύστημα, διανεμητικός χαρακτήρας, ταξικό πρόσημο κλπ. Που όμως στην πραγματικότητα σημαίνει το εξής απλό. Αφού ξόδεψαν το κουμπαρά των νυν συνταξιούχων, θα πρέπει για να τους δώσουν σύνταξη να πάνε στο κουμπαρά των νυν εργαζομένων. Και αυτοί όταν έρθει η δική τους ώρα για σύνταξη, θα πάνε στον κουμπαρά των τότε εργαζομένων και ούτε καθεξής. Αυτό, μολονότι σήμερα αποτελεί κοινό τόπο, δεν είναι πρωτοφανές, στην πράξη είναι τόσο λογικό όσο θα ήταν να ζητηθεί από τα μωρά που γεννιούνται σήμερα να εισφέρουν ασφαλιστικές φορές για τη μελλοντική τους εργασία, γιατί σύντομα θα έχει εξαντληθεί και ο κουμπαράς των νυν εργαζομένων. Κατά μία έννοια, βέβαια, αυτό ήδη συμβαίνει, αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι κάθε μωρό που γεννιέται σήμερα χρωστάει πάνω από 40.000 ευρώ με τη γέννησή του. Τι έγινε όμως, πώς φτάσαμε εδώ? Το νέο νομοσχέδιο έκανε πολύ απλά συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, αύξησε τις ασφαλιστικές φορές. Δεν θα αναφερθώ σε νούμερα βεβαίως, ή λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει όλοι. Άκουσε τις ασφαλιστικές φορές σχεδόν σε όλους τους τομείς, για πολλούς όμως σε βαθμό εξοδοτικό. Δεύτερον, μείωσε τις συντάξεις και τις νυν, τις σημερινές συντάξεις και τις επόμενες. Η κόκκινη γραμμή της τήρησης της προστασίας των κυρίων συντάξεων είναι βέβαια αστεία. Βεβαίως αστεία, όταν η επικουρική μειώνεται σε ποσοστά που ξεπερνάνε σε περιπτώσεις και το 50% ή όταν καταργείται το ΕΚΑΣ, το συνολικό ποσό που φτάνει στην τσέπη του συνταξιούχου μειώνεται δραστικά. Και αυτό έχει σημασία. Το αν λες ότι μειώνεις τις κύριες της επικουρικής δεν έχει ουσιαστικά καμία σημασία. Τρίτον, μείωσε κάθε άλλη παροχή ή θέσπισε αυστηρότερα κριτήρια για αυτές ή και τα δύο. Μιλάω για τις συντάξεις αναπηρίας, χειρίας κλπ. Και τέταρτον, και ίσως το χειρότερο, άνοιξε την κερκόπορτα για συνεχείς πλέον μειώσεις των συντάξεων με πολύ εύκολο τρόπο, καθώς η μη ανταποδοτικότητά τους ουσιαστικά επιτρέπει κάθε νέα μείωση που θα κριθεί στο μέλλον ως αναγκαία για τη σωτηρία τους. Αυτό βεβαίως θα συμπληρωθεί πολύ σύντομα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες με το πρόγραμμα COFTI, το καινούριο σύστημα που ήδη στο Eurogroup εγκρίθηκε πανηγυρικά. Αυτά ως προς το ασφαλιστικό. Μην ξεχνάμε ότι το χθεσινό πολυνομοσχέδιο ήταν και φορολογικό. Πολλοί μάλιστα χαρακτήρισαν και τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού εν μέρη φορολογικές, καθώς εσπίζουν εισπράξη μη ανταποδοτικών εισφορών βάσει του εισοδήματος. Εν συντομία, στο φορολογικό περιλαμβάνονται η μείωση του αφορολογήτου, η αύξηση του συντελεστή φορολόγηση των μικρομεσαίων από 26% σε 29% και πολλά άλλα λίγο πολύ γνωστά. Ακολουθούν βεβαίως και άλλα μέτρα. 1,8 δις είναι τα σίγουρα επόμενα στις επόμενες δύο εβδομάδες, στα οποία υπάρχουν κυρίως έμεση φόροι καινούργοι και παλιοί που αυξάνονται, και το περίφημο πρόγραμμα COFTI, τα οποία έρχονται μέχρι τις 24 Μαΐου. Και φυσικά το μνημόνιο δεν τελειώνει εδώ. Αυτό που οι περισσότεροι θα θέλαμε να ακούσουμε σήμερα
και με βάση το θέμα της σημερινής μας εκδήλωσης, είναι αν υπάρχει κάποια λύση, αν μπορούμε να τη δράσουμε. Και ίσως είναι από τις λίγες φορές που η πολιτική ανυπακοή, ο όρος πολιτική ανυπακοή, πια δεν είναι πολιτική, είναι αναγκαστική ανυπακοή. Τα παραδείγματα που ακούσαμε επίσης το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, πολλοί από εμάς, οι περισσότεροι από εμάς, με το 70% του εισοδήματος που πηγαίνει σε εισφορές, σε φόρους κλπ., ήταν τεχνικά παραδείγματα στην ουσία. Δεν έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι για τους οποίους, οι περιπτώσεις στις οποίες αναφερόμαστε είναι φυσιολογικοί άνθρωποι όπως όλοι μας, που έχουν και ένα σπίτι, έχουν και ένα αυτοκίνητο, πληρώνουν έμφυα, πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουν. Και τα πραγματικά δεδομένα σήμερα είναι ότι με βάση και το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές, υπάρχουν περιπτώσεις, πολλές, όχι μία και δύο, που θα φτάνει πλέον η υποχρέωση απόδοσης φόρου στο 100% του εισοδήματος. Αυτό λοιπόν είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συμβεί. Πρέπει ή να θεωρήσουμε ότι όλοι οι φοροδιαφεύγουν, ή να θεωρήσουμε ότι αυτό αναγκαστικά δεν θα υπηρετηθεί. Φυσικά η αντίδραση σε αυτήν τη λέλαπα δεν μπορεί παρά να είναι ξεκινώντας νομική. Θα είναι άμεσες οι δικαστικές ενέργειες από πολλές πλευρές, δεδομένων και των αντανακλαστικών που έχουν αναπτυχθεί πλέον στην κοινωνία για αντίστοιχες προσπάθειες. Βεβαίως αυτό δεν αρκεί. Προφανώς η αντίδραση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική όταν οργανώνεται από συλλογικούς φορείς, επαγγελματικούς συλλόγους, συνδικαλιστικές οργανώσεις, συνολικά από συλλογικότητες και κινήματα που τα ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ο κάθε κλάδος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ποια μέσα διαθέτει για να αντισταθεί στην επιδρομή και πώς μπορεί να αντιδράσει στα επαχθή αποτελέσματα των νέων μέτρων. Η πρώτη σκέψη δεν μπορεί να είναι άλλη από τη συλλογική υπεράσπιση του δικαιώματος μη απόδοσης όλων των παραπάνω, με τη συνδρομή και τη στήριξη κάθε συλλογικότητας. Και η πλεύση ελευθερίας θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σταματάμε όμως μόνο εδώ. Πριν δώσω το βήμα στον καθηγητή μου, έχω να σας πω και μερικές από τις προτάσεις της πλεύσης ελευθερίας. Για να υπάρξει βιώσιμο, πραγματικά βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει επιστροφή των αποθεματικών και αποκατάσταση όλων των ζημιών των ταμείων, ιδίως από τις επιπτώσεις των μνημονίων. Πρέπει όμως να πάμε και παρακάτω. Μπορούν και πρέπει να συνδεθούν τα αποθεματικά των ταμείων με την παραγωγή και την ανάπτυξη, με υποχρεωτική δυναμική επένδυσή τους, μέρος αυτών, πάντοτε με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, σε παραγωγικές δομές με διπλό αποτέλεσμα. Έσοδα για τα ταμεία τόσο από τα κέρδη αυτών, όσο και από την δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας. Προφανώς το αεροδρόμιο, τα περιφερικά αεροδρόμια και το Ελβενιζέλος και το λιμάνι του Πειραιά και η μικρή ή η μεγάλη ΔΕΗ και όλα αυτά δεν είναι καλές επενδύσεις μόνο για τους συνταξιούχους άλλων κρατών, είναι και για εμάς. Εγγύηση, πάνω απ' όλα εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για κάθε σύνταξη και για κάθε ταμείο και ατομική σύμβαση κάθε ασφαλισμένου με το ταμείο του με σαφείς όρους και δεσμεύσεις από το ταμείο και από το ελληνικό δημόσιο, με όρους που δεν θα μπορούν να αλλάζουν ποτέ και δίμονο μερός, για την αποκατάσταση ως βασικό στοιχείο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσω, ελπίζω να μην σας κουράσω παρά το στριφνό του θέματος. Να είστε βέβαιοι ότι η πλεύση ελευθερίας θα είναι εδώ και θα βρεθεί με όλες τις δυνάμεις της δίπλα σε κάθε προσπάθεια αντίστασης. Σας ευχαριστώ. Ξέρω γιατί ξεκινήσαμε από παλιά, όπως ξέρετε όλοι, με το Μίκη να βάλουμε σε κάποιο δρόμο αυτό το κίνημα, είτε με τη Σπίθα είτε με το Ελλάδα.
κόνταψε στο ζήτημα των μικροφιλοδοξιών του καθενός να αποκτήσει μια καρέκλα στην εξουσία και ενώ σταθερά η ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πιστή και έμεινε πιστή και όταν το πλοίος το οποίο επέβαινε βούλιαξε, γιατί βούλιαξε οριστικά, έμεινε όρθια, έμεινε ο Οδυσσέας εκείνος που θα φτάσει στην Ιθάκη και θα σκοτώσει τον Οδυσσέα. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι έξυπνος και εξυπνότερος και από την Πινελόπη που θα υφαίνει την ημέρα και θα ξυλώνει τη νύχτα ακριβώς για να κρατήσει τους μυστήρες στο σωστό μέρος που θα πέσουν. Η παρουσία μου εδώ είναι ακριβώς το πνεύμα αυτό το οποίο ξέρω ότι εκφράζει η πλεύση ελευθερίας και το οποίο ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το εκφράζει, γιατί πιστεύω έχει αποδείξει, έχουμε πια τεκμήρια που μαρτυρούν αξιόπιστα τη στάση και την πορεία του Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είμαι εδώ ακριβώς γιατί παραμένω πάντα σταθερός στο κίνημα αυτό, στο μέτωπο αυτό, στο μέτωπο πάνω από τα κόμματα, πάνω από οποιαδήποτε ιδεολογία. Αυτή τη στιγμή είμαστε υπόδουλοι και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Έχουμε κατακτητές. Δεν έχουμε τις κατακτητές των τάγκς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και της γερμανικής μπότας. Έχουμε κατακτητές χειρότερους. Εκείνοι σκότωναν μια γενιά, ετούτοι σκοτώνουν το μέλλον και την ανάπτυξη ολόκληρων λαών. Επομένως, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, να σχηματίσουμε ένα μέτωπο απελευθέρωσης και απελευθέρωσης από το παράνομο χρέος, διότι το όπλο, τα τάγκ σήμερα είναι το παράνομο χρέος. Και να μην εκμεταλλευτούν ότι την φράση, γι' αυτό το ονομάζω παράνομο, γιατί πολλοί λένε δεν δέχεσαι τις υποχρεώσεις της χώρας σου. Βεβαίως τις δέχομαι, αλλά τις νόμιμες. Αυτές που σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, αυτές που σέβονται την εθνική κυριαρχία, την κυριαρχία της Ελλάδας, αυτοί που σέβονται το πολιτισμό μας και κυρίως σέβονται τις επόμενες γενιές μας, τις οποίες κάνουμε. Επομένως, αυτό είναι το χρέος που αναγνωρίζω και δεν αναγνωρίζω το παράνομο χρέος το οποίο ποδοπατεί όλα αυτά. Ο πρώτος στόχος είναι λοιπόν να απελευθερωθούμε από αυτούς. Γιατί όλα αυτά τα οποία ακούσατε και για το ασφαλιστικό από τον κ. Νικολιάνη και ακούμε κάθε μέρα και ζούμε κάθε μέρα τις αθλειότητες των κυβερνήσεών μας και κυρίως της τελευταίας, η οποία όχι είναι καλύτερη στις προηγούμενες, αλλά είναι η χειρότερη απογοήτευση, η χειρότερη παραβίαση αρχών από την τελευταία, διότι σε αυτήν πίστεψε και ο κόσμος. Και αυτό μόνο του είναι ήδη ένα κτύπημα και κατά των επόμενων γενιών. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σήμερα, πολιτικά.
Γιατί αυτό χτύπησε στην ψυχή των Ελλήνων. Και αυτό είναι κάτι άλλο. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε μέσα μας είναι ότι πρέπει να αγωνιστούμε ελεύθερα για μια νέα πολιτική η οποία θα θέλει την απελευθέρωση από το παράνομο χρέος, από τους απάνθρωπους όρους. Γιατί όλα αυτά που ζούμε, το ασφαλιστικό που ακούσατε, είναι όλα υπογεγραμμένα από το 2010 και επαναλαμβάνονται υπογραφές όλο και με χειρότερους όρους μέχρι σήμερα. Γι' αυτό είναι λάθος πολιτική, είναι λάθος να συζητήσουμε με τους δανειστές μας για ανθρωπιστικά θέματα. Δεν συζητάμε με τους δανειστές μας για να μας καλυτερέψουν το ασφαλιστικό. Δεν συζητάμε με τους δανειστές μας να καταπολεμήσουν την ανεργία μας. Συζητάμε να φύγουν και να απαλλαγούμε από τους παράνομους όρους που δημιουργούν όλα αυτά. Και να αποφεύγουμε να τα ρίχνουμε στον εαυτό μας. Διότι σήμερα δεν είναι πολιτική απάντηση να πούμε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις ή οποιαδήποτε άλλη φταίνει. Αυτό είναι δικό μας θέμα. Κατά του κατακτητή είναι ότι ο κατακτητής εκμεταλλεύεται αυτό και ποδοπατεί την Ελλάδα. Επομένως, δεν συζητάμε μαζί του αν έχουμε πολλή ανεργία ή αν έχουμε κακό ασφαλιστικό, αν έχουμε παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Συζητάμε να μας απαλλάξει από το χρέος το παράνομο. Και αυτό μας το λένε ήδη. Όταν έρχεται ο Σόιμπλε και λέει ότι εφαρμόστε πρώτα το πρόγραμμα, το θανατηφόρο πρόγραμμα, που δεν αφήνει τίποτα στην Ελλάδα, τότε θα δούμε και το χρέος. Όταν πεθάνουμε, θα μας χαρίσουν το χρέος. Όπως το έκαναν και οι αποικιοκράτες Άγγλοι. Ξέρετε ότι η απαλλαγή από το χρέος των Ιθαγενών που είχαν προηγουμένως, οι αποικιοκράτες για να μην το διαδεχθούν, έλεγαν ότι πρέπει να απαλλαγούν οι λαοί αυτοί από το χρέος, για να μην το διαδεχθούν οι αποικιοκράτες. Το ίδιο κάνει και οι Αμερικανοί και όλοι. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλοι οι δανειστές μας. Κρατήστε το χρέος και κρατάμε εμείς την κυριαρχία. Και μετά θα σας απαλλάξουμε, αλλά θα μείνει η κυριαρχία σε εμάς. Οπότε θα είστε δούλοι. Αυτή είναι η πολιτική. Επομένως, αυτή η ουσία είναι στην πλέψη ελευθερίας, πιστεύω, της ζωής Κωνσταντοπούλου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένας άλλος Οδυσσέας που δεν έχει μόνο το όνομα ζωή, αλλά είναι η ζωή που μπορεί να σκοτώσει τους μνηστήρες. Και αυτό είναι που, γι' αυτό μιλάω. Θα πάω σε κάθε κόμμα, γιατί η ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε, πέρα από το μέτωπο το οποίο έχει ενσωματώσει το κίνημα της απελευθέρωσης, αποφάσισε να κάνει πολιτικό κόμμα. Το πολιτικό κόμμα στηρίζεται, όπως ακριβώς δηλώνει εξ αρχής και όπως το έδειξε και με τη μέχρι σήμερα συμπεριφορά της στην πολιτική, σε αυτό το κίνημα το υπεράνω κομμάτων που υπήρχε και συμμετείχε παλιότερα. Δεν άλλαξε τίποτα, υποθέτω. Υποθέτω και όχι υποθέτω, πιστεύω.
Λοιπόν, δεν άλλαξε τίποτα. Τα άλλα κόμματα τα διάφορα δεν το έδειξαν αυτό. Μακάρι να βγουν κόμματα τα οποία να υιοθετήσουν, να ενσαρκώσουν στην πολιτική τους αυτό το κίνημα. Το πολιτικό κόμμα έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι σε εμάς τους παράνομους, ότι μπορεί να έχει ένα βήμα καλύτερης και ευκολότερης ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Και το βήμα αυτό δεν πρέπει να είναι για μια μελλοντική θέση εξουσίας, αλλά θα πρέπει να είναι για την Ελλάδα. Αυτά τα λόγια, εγώ προσωπικά θα είμαι πρόθυμος να δεχτώ οποιαδήποτε κίνηση πολιτική και κομματική, αρκεί να είναι κινηματική για την απαλλαγή μας από τα δεσμά του χρέους, από τα παράνομα δεσμά, το τονίζω αυτό, από τα παράνομα δεσμά και τα απάνθρωπα δεσμά του χρέους. Και αυτό άλλωστε άρχισε να μας το δείχνει και η διεθνής κοινότητα, και αυτό γλίτασε σε μεγάλο βαθμό στην ζωή Κωνσταντοπούλου με το μεγάλο βήμα, το ιστορικό βήμα που έκαμε να ιδρύσει την Επιτροπή Αλήθειας για το Χρέος, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω και την οποία κατήργησε αυτή η κυβέρνηση, που δεν θα την καταργούσε ούτε δικτατορία. Επομένως, ο αγώνας ο δικός μου θα συνεχίσει και ξέρω ότι θα έχω και την υποστήριξη της ζωής Κωνσταντοπούλου, γιατί την χρειαζόμαστε να ενώσουμε όλες εκείνες τις κινηματικές δυνάμεις ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως ποιον θα ψηφίσουν. Εκείνων που θέλουν να αγωνιστούν για την απαλλαγή του χρέους της Ελλάδας και να απελευθερώσουμε την Ελλάδα. Η πλεύση είναι εθνική για την ελευθερία. Δεν είναι κομματική υπόθεση, και αυτό το ξέρει και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα η ζωή Κωνσταντοπούλου. Μακάρι να το ενστερνιστούν όλα τα κόμματα. Γιατί τότε η Ελλάδα θα ζήσει άμεσα, θα ανακάμψει άμεσα και θα το ζήσουμε κι εμείς. Αλλιώς η ιστορία είναι πολύ σκοτεινή για το μέλλον. Αλλά δεν είναι σκοτεινή. Γιατί ξέρουμε ότι ο ελληνικός λαός, το 80%, το 90%, το 100% πιστεύω του ελληνικού λαού, άλλο αν το λέει για διάφορα συμφέροντα ή δεν το λέει, εκείνο το οποίο είναι πάντοτε στην πλεύση, δεν δέχεται μνηστήρες. Είναι στην πλεύση ελευθερίας. Είναι μαζί με τον Οδυσσέα που δεν ακούει ούτε Κύρκες ούτε Σιρήνες. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή τη συγκέντρωση ως μια πλεύση απελευθέρωσης πέρα από κάθε κόμμα, πέρα από κάθε πολιτική ιδεολογία, γιατί αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε ξανά τόσοι πολλοί και σε τόσο σύντομο χρόνο. Πριν από 3 ακριβώς εβδομάδες, η πλεύση ελευθερίας άνοιξε τα πανιά της με σκοπό τη συγκρότηση ενός κόμματος κινήματος
με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, με την ενεργοποίηση του διαδικτύου, με την παρουσία σε κάθε γωνιά της επικράτειας και πέραν αυτής σε κάθε κοιτίδα της ομογένειας. Με σκοπό την απελευθέρωση της πατρίδας και του λαού μας από τα μνημονιακά δεσμά. Για να πάρουμε πίσω το μέλλον μας, ξεκινώντας από το παρόν μας. Για να διεκδικήσουμε, να ανακτήσουμε και να θωρακίσουμε αυτά που ανήκουν στους ανθρώπους, αυτά που ανήκουν σε μας. Για να πάρουμε πίσω εκείνα που κάποιοι αυτόκλητοι διαχειριστές, τοποτηρητές και κάποιοι αυτοαποκαλούμενοι σωτήρες εποφθαλμιούν και σφετερίζονται, εκχωρούν και λυμένονται. Δηλώσαμε εξ αρχής και με τη διακήρυξή μας ότι θα συμπλέψουμε και θα συμπράξουμε με κοινωνικές, πολιτικές και κινηματικές δυνάμεις που εργάζονται για τον ίδιο σκοπό και με τις οποίες θα μας συνδέουν κοινές αφετηρίες, αξίες, στόχοι. Και η σημερινή εκδήλωση που γίνεται σε σύμπραξη και σύμπλευση με το Αίτιον, ένα κίνημα για τον πολιτισμό που συνδέει το περιεχόμενο του πολιτισμού μας με την ποιότητα και την ουσία της δημοκρατίας, αποτελεί μια πρώτη ένδειξη του ότι θα πορευτούμε με συνέπεια λόγων και έργων και με συνείδηση και συνέστηση της σημασίας των λέξεων και της αξίας των πράξεων. Το ίδιο και η συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή του επίτιμου καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, του Γιώργου Κασιμάτη, του καλού φίλου, μπορώ να λέω πια, Γιώργου Κασιμάτη, ενός ανθρώπου που δίνει με συνέπεια, ανιδιοτέλεια, γνώση, επιστημοσύνη και ψυχή μέσα από την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, αλλά και σε σύμπραξη με τα κοινωνικά κινήματα, την μάχη για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα και για την απαλλαγή του λαού από το καθεστώς των μνημονίων που εδράζεται στο σύστημα ενός παράνομου χρέους, ενός χρέους εργαλείου εξανδραποδισμού του λαού. Η πλεύση ελευθερίας αγωνίζεται και θα αγωνιστεί μέχρι τέλους για τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία όχι ως αφηρημένη έννοια, ούτε ως μια αδιάφορη, άχρωμη, δήθεν κανονικότητα. Την δημοκρατία ως ζωντανή, παλώμενη, υπαρξιακή συνθήκη ζωής. Ως εγγύηση αξιοπρέπειας, ισότητας, δικαιοσύνης. Ως έμψυχη αξία που εμπνέει τους ανθρώπους να κατακτούν μια αξιοβίωτη ζωή για καθέναν και για κάθε μια, αλλά και για την κοινωνία, για το λαό και συνολικά για τις κοινωνίες, για τους λαούς, για την ανθρωπότητα. Τη δημοκρατία ως θεμέλιο σεβασμού στα κεκτημένα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ανθρώπινη ζωή και στην αξιοπρέπεια όλων. Δεν υπάρχει δημοκρατία έξω από την ζώσα και δρόσα κοινωνία. Και οι ίδιοι οι δημοκρατικοί θεσμοί αντλούν την αξία και την νομιμοποίησή τους από την παρουσία και τη συμμετοχή, από την έμπρακτη υπηρέτηση των διακηρυκτικών τους θεμελίων. Δημοκρατία είναι η δύναμη της αμφισβήτησης, της δημιουργίας, αλλά και της ανατροπής κάθε συνθήκης και κάθε εγκατεστημένου μηχανισμού που περιορίζει τα κεκτημένα δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες και υποβαθμίζει ή υποσκάπτει την κοινωνική ευημερία προς χάριν αλλότριων συμφερόντων και υπόγειων στοχεύσεων των λίγων και των ολιγαρχιών. Τα μνημόνια συγκροτούν ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς. Ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς που εγκαθιδρύεται και ξετυλίγεται με τον πιο εφιαλτικό τρόπο εδώ και 6 χρόνια στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. 6 χρόνια μνημονίων συμπληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες, στις 6 Μαΐου. Ήδη η σημερινή κυβέρνηση, η 4η κατά σειρά μνημονιακή κυβέρνηση, υπόσχεται στους δανειστές δυνάστες μας πίστη
και πιστή εφαρμογή των μνημονίων, εκχωρώντας τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα των πολιτών στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην εργασία, στην αξιοπρεπή σύνταξη, συνολικά στον πυρήνα και στην ουσία μιας ζωής με περιεχόμενο και με αξιοπρέπεια. Αποδεχόμενη να παραχωρήσει συνολικά τη δημόσια περιουσία και ιδιοκτησία για να συνεχίσει να κυβερνά ως επιτετραμένη του μνημονιακού καθεστώτος, συνομολογώντας το χρέος, το παράνομο και επωνίδιστο χρέος, ως δίθεν νόμιμο και ζητιανεύοντας διευκολύνσεις στην εξυπηρέτηση των δανειακών συμβάσεων και στην αποπληρωμή αυτού του παράνομου χρέους. Εμφανίζοντας ως επιτυχία, κατά το πρότυπο του «Πάλε ποτέ success story» του κυρίου Σαμαρά, όσα εφιαλτικά ψηφίστηκαν προχθές στο Κοινοβούλιο και όσα ζωφερά αποφασίστηκαν χθες στο Eurogroup. Ακούσατε ένα κομμάτι αυτών των εντός εισαγωγικών ρυθμίσεων, ένα κομμάτι αυτών των παραμέτρων, των όπλων και των στρατηγικών επίθεσης στην κοινωνία. Από τον Κώστατο Ζικογιάννη, έναν λαμπρό συνάδελφο και πραγματικό συμπαραστάτη σε αυτήν την δύσκολη πορεία για την οποία η πλεύση ελευθερίας έχει ανοίξει πανιά. Τα όσα εφιαλτικά ψηφίστηκαν προχθές, τα όσα τρομακτικά εγκρίθηκαν εχθές, δεν αποτελούν παρά ένα ακόμη επεισόδιο του μνημονιακού θρίλερ που διαδραματίζεται τμηματικά, έχοντας προαναγγελμένο τέλος το 2060, έχοντας προαναγγείλει και το sequel που ξεκινά μετά το 2060 και θέλοντας να καθυλώσει όλους εμάς στη θέση του θεατή της ίδιας μας της ζωής. Να παρακολουθούμε παραλυμμένοι από το φόβο τον κατακαιρματισμό της ύπαρξής μας, της ύπαρξης των οικείων μας προσώπων, του πολιτισμού, της δημοκρατίας και της πατρίδας μας. Και να περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο, το επόμενο κατεπήγον νομοσχέδιο, το επόμενο Eurogroup, τα επόμενα μέτρα, χωρίς να αντιδρούμε. Να παρακολουθούμε εκείνους που υποσχέθηκαν δημοκρατία και αξιοπρέπεια να μεταβάλλονται ο ένας μετά τον άλλον σε μνημονιακούς ρινόκερους του Ιονέσκο και να βιώνουμε την άρνηση των δεδομένων και αδιαπραγμάτευτων και εγγυημένων ελευθεριών μας σε ένα νεομνημονιακό σύμπαν που μας θυμίζει τη δίκη του Κάφκα με εμάς κατηγορούμενους χωρίς αιτία. Είναι ώρα αφύπνισης, αποτίμησης και πράξης. Είναι ώρα αντίστασης και ανυπακοής σε κάθε αντιδημοκρατικό και ανελεύθερο μέτρο. Σε κάθε μνημονιακό μέτρο. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι θεωρία. Είναι πάνω απ' όλα πράξη. Πράξη που εναπόκειται στον πατριωτισμό μας. Πράξη που δεν θα αποφασιστεί ούτε στην παραδομένη νεομνημονιακή βουλή που λειτουργεί ως οπερέτα μιας κυβέρνησης μαριονέτας των δανειστών, πράξη που δεν θα εγκριθεί από το Eurogroup, πράξη που δεν θα επιβεβαιωθεί ούτε θα συμφωνηθεί με το κουαρτέτο των ψευδεπίγραφων θεσμών. Πράξη για την οποία ο κύριος Σόιμπλε θα μας απειλήσει ίσως με ανθρωπιστική καταστροφή. Πράξη για την οποία ο κύριος Ντράγκη θα μας έκοβε αν μπορούσε και τον αέρα που αναπνέουμε. Πράξη που θα απαγορευθεί. Πράξη που θα ποινικοποιηθεί, όπως ποινικοποιείται ήδη η αλληλεγγύη σε Έλληνες και πρόσφυγες. Η αλληλεγγύη στην περίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης. Θα ποινικοποιηθεί όπως ποινικοποιούνται τα κινήματα των πολιτών. Το κίνημα «Δεν πληρώνω». Τα κινήματα για την περιφρούρηση, θωράκιση και αποτροπή εκποίησης της δημόσιας περιουσίας.
Πράξη που θα υποστεί αντίπεινα του καθεστώτος, όπως ήταν η προχθεσινή, προμελετημένη, στοχευμένη κατά αντιφρονούντων δολοφονική καταστολή. Πράξη που θα επιχειρηθεί να τεθεί εκτός νόμου, όσο οι νόμοι κίνται εκτός του δημοκρατικού πλαισίου. Πριν από 6 χρόνια, το μνημόνιο ξεκίνησε θέτοντας την ανταγωνιστικότητα πάνω από την κοινωνία και τη δημοκρατία. Και ήδη, 6 χρόνια μετά και πολλά χρόνια μετά την πρώτη προαναγγελθήσα ανάπτυξη, έχουμε φτάσει στη μεταμόρφωση του πολιτεύματος σε ένα προκρούστιο μηχανισμό προσαρμογής, σε έναν αυτόματο πιλότο αποπληρωμής ενός παράνομου χρέους με το αίμα των ανθρώπων, με το αίμα του λαού και της κοινωνίας. Θα σας διαβάσω λίγο από την χθεσινή απόφαση του Eurogroup, γιατί αξίζει να ακούσει κανείς τη διατύπωση. Αξίζει να ακούσει πώς αντιμετωπίζεται η δημοκρατία, η κοινωνία, η ελευθερία εν καιρό μνημονίων. Το Eurogroup καλωσορίζει την ολοκλήρωση ενός πακέτου μέτρων τα οποία μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM βάσει της υιοθέτησης των προαπαιτουμένων. Η Ελλάδα θα εφαρμόσει ως μέρος αυτών των προαπαιτουμένων προκειμένου να υπάρξει η πρώτη αξιολόγηση, ένα πρώτο πακέτο δημοσιονομικών παραμετρικών μέτρων τα οποία θα φτάσουν στο 3% του ΑΕΠ έως το 2018. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και επιπλέον δημοσιονομικά παραμετρικά μέτρα, όπως μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και μέτρα που αφορούν το μισθολόγιο του δημοσίου τομέα. Έναν πρόσθετο προληπτικό μηχανισμό, ο οποίος θα νομοθετηθεί ώστε να διαβεβαιώσει πως ένα πακέτο μέτρων συμπεριλαμβανομένων και μέτρων που δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και θα τίθεται σε εφαρμογή αυτόματα μόλις υπάρξουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης των στόχων για το πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εάν τα μέτρα τεθούν σε εφαρμογή με προσωρινή μορφή, μόλις ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, τότε θα πρέπει να συμφωνηθούν μόνιμα δομικά μέτρα μαζί με τους θεσμούς συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τα έσοδα και αυτό θα συμβεί το επόμενο έτος ως μια διαδικασία φυσιολογικής πορείας του προϋπολογισμού και με στόχο ο προϋπολογισμός να επανέλθει στην ορθή πορεία. Και όσοι αισθάνεστε ότι ακούτε ένα απόσπασμα από το 1984 του George Orwell, ορθά το αισθάνεστε. Γιατί η νέα φυσιολογική πορεία είναι αυτή η μηχανιστική παραμόρφωση του πολιτεύματος, της δημοκρατίας, της ανθρώπινης ζωής, μία μηχανιστική λειτουργία που λειτουργεί απρόσωπα, δίθεν αντικειμενικά, στην πραγματικότητα απάνθρωπα, για να συνθλίβει τις ζωές μας και να εξαϊλώνει την δημοκρατία. Γι' αυτό, για αυτά τα μέτρα, για αυτήν την λεγόμενη συμφωνία, είναι οι πανηγυρισμοί οι σημερινοί. Και για άλλα ακόμη που δεν σας διάβασα, γιατί νομίζω ότι έχει αξία ο καθένας και η καθεμία να ανατρέξει αυτό τελώς σε αυτό το ορουελικό κείμενο. Είμαστε ανυπεράσπιστοι, είμαστε ανήμποροι απέναντι σε αυτό, κάθε άλλο. Αντίθετα,
θα έλεγα ότι η ίδια η διατύπωση αυτού του εξοργιστικού κειμένου μας προσκαλεί σε αντίσταση και ανυπακοή. Μας προσκαλεί ιδίως όταν θρασίτατα και ανερυθρίαστα ισχυρίζεται ότι υπάρχουν μέτρα που δεν μπορούν να παρεμποδιστούν. Και αυτός ο λαός, αυτή η κοινωνία, εμείς οι άνθρωποι, η πλεύση ελευθερίας, με επιμονή στην ελευθερία και τη δημοκρατία, θα δώσουμε και αυτή τη μάχη και αυτό το μάθημα, ότι δεν υπάρχουν μέτρα που δεν μπορούν να παρεμποδιστούν, ότι δεν υπάρχει μία μοιραία παράδοση του λαού και της χώρας μας σε αυτόν τον νέο, τον νεομνημονιακό μεσαίωνα του πλήρους αναχρονισμού, της πλήρης συνθλιβής, κάθε αξίας, κάθε δικαιώματος, κάθε ελευθερίας που έχει κατακτηθεί με αίμα, με αγώνα, με θυσίες. Έχουμε όπλα? Έχουμε. Έχουμε, για την ακρίβεια, πολλά και σοβαρά όπλα. Όπλα που κείνται με την πλευρά του δικαίου. Όπλα που κείνται με την πλευρά της δημοκρατίας. Όπλα που αναδύονται τόσο από την συνταγματική μας αγωνιστική παράδοση, όσο και από την πρόσφατη, μεγαλειώδη αγωνιστική πορεία αυτού του λαού. Το άρθρο 120 του Συντάγματος, το άρθρο 114 των άλλων μιας άλλης εποχής, επανέρχεται ως ηθική, πολιτική και δημοκρατική επιταγή. Η πίστη στην πατρίδα και την δημοκρατία αποτελούν δικαίωμα, αλλά και θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο απέναντι σε όποιον επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Η παραβίαση του όχι του δημοψηφίσματος, η παραβίαση του όχι της 5ης Ιουλίου του 2015 αποτελεί βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και της Δημοκρατίας. Η παραβίαση της απερίφραστης μεγαλειώδους λαϊκής ετιμιγορίας, η παραβίαση της λαϊκής και κοινωνικής εντολής απόκρουσης του μνημονίου, απόκρουσης αυτών των μέτρων, απόκρουσης αυτής της θηλιάς στο λαιμό του λαού, αποτελεί βίαιη κατάλυση του Συντάγματος. Η παραβίαση του όχι ενεργοποιεί το άρθρο 120 του Συντάγματος. Η αντισυνταγματική διάλυση της Βουλής του προηγούμενου καλοκαιριού, η συγκρότηση μιας Βουλής όπως την ξέρανε, μιας Βουλής επικυρωτηρίου των μνημονιακών κελευσμάτων, δεν αλλοιώνει σε τίποτε το όχι του δημοψηφίσματος, δεν αλλοιώνει και δεν συρρυκνώνει επουδενή το περιεχόμενο αυτής της εντολής. Το όχι του δημοψηφίσματος, το όχι της 5ης Ιουλίου, ισχύει και σήμερα, 10 Μαΐου του 2016, ισχύει και αύριο, θα ισχύει και μεθαύριο, ισχύει στο Διηνεκές και καταλαμβάνει όλες τις πράξεις που έχουν μεσολαβήσει από το όχι αυτό, που αυτομάτως τίθενται εκτός πλαισίου δημοκρατικής και συνταγματικής νομιμότητας. Ο παράνομος χαρακτήρας του χρέους, η αποκρυστάλλωση της απονομιμοποιημένης φύσης του χρέους, η απόδειξη μέσα και από την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους ότι το χρέος αυτό,
όχι απλώς δεν μπορεί να αποπληρωθεί από το λαό, αλλά και δεν πρέπει να αποπληρωθεί, αποτελούν περίτρανη ομολογία, αλλά και περίτρανη συνθήκη και ευκαιρία άσκησης αυτού που αποτελεί το κυριαρχικό δικαίωμα αυτού του λαού. Το δικαίωμα αποκήρυξης του παράνομου, αθέμητου, απεχθούς και μη βιώσιμου χρέους. Το δικαίωμα άρνησης αποπληρωμής αυτού του χρέους. Το δικαίωμα άρνησης του καθενός και της καθεμιάς και του λαού μας συνολικά να υποβληθεί σε μέτρα για την αποπληρωμή αυτού του χρέους, να υποβληθεί σε μέτρα μάλιστα παραβιαστικά των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του. Δεν είναι μόνο υποχρέωση της κυβέρνησης η αποκήρυξη του χρέους και δεν είναι ανήμπορος και ανυπεράσπιστος ο λαός απέναντι στην παράνομη άρνηση μιας κυβέρνησης να αποκηρύξει αυτό το χρέος. Δεν είναι ανήμπορος και ανυπεράσπιστος ο λαός απέναντι στην παράνομη επιμονή της κυβέρνησης να μετακυλεί αυτό το παράνομο χρέος στις πλάτες ενός λαού που δεν το οφείλει, στις πλάτες πολιτών που δεν το δημιούργησαν, στις πλάτες γενεών που δεν το νομιμοποίησαν, δεν ωφελήθηκαν, ούτε θα ωφεληθούν από καμία από τις δαπάνες που οδήγησαν στην συγκρότηση και στη διόγκωση αυτού του χρέους. Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή. Η ιστορία γράφεται με αντίσταση και ανυπακοή. Και όταν η αδικία και η ανελευθερία γίνονται νόμος, τότε η αντίσταση και η ανυπακοή γίνονται δημοκρατικό και ηθικό καθήκον. Η δημοκρατία είναι πράξη αντίστασης και ανυπακοής. Αντίστασης και ανυπακοής που θα ποινικοποιηθεί, όπως ιστορικά ποινικοποιήθηκαν οι αγώνες, η αντίσταση και οι πράξεις απελευθέρωσης του λαού μας. Αντίστασης και ανυπακοής που θα πολεμηθεί λυσαλέα από τα συμφέροντα που θέλουν να μας καθυποτάξουν. Αντίστασης και ανυπακοής που αν είναι μαζική, συλλογική και ανυποχώρητη και πιστεύω βαθιά ότι θα είναι μαζική, συλλογική και ανυποχώρητη, θα επικρατήσει και θα ανατρέψει και θα γράψει ιστορία. Σας καλώ λοιπόν σήμερα από αυτήν εδώ την γωνιά να ξεκινήσουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Τη δική μας ιστορία αντίστασης και ανυπακοής. Τη δική μας ιστορία ενίσχυσης όλων εκείνων που αντιστέκονται και αρνούνται να υποταχθούν. Όλων εκείνων που αρνούνται να νομιμοποιήσουν με πράξεις ή με παραλήψεις αυτή τη δολοφονική κοινωνιοκτόνα πολιτική. Σας καλώ να γράψουμε τη δική μας ιστορία, την ιστορία του λαού και της χώρας μας, την ιστορία των ανθρώπων που επιμένουν, που αντιστέκονται, την ιστορία της πλεύσης ελευθερίας ως ενός ακόμη φορέα αντίστασης, ανυπακοής και ανατροπής. Σας ευχαριστώ πολύ.